Τα άψαλαν στον Δημήτρη Ρέπα, πρώην Υπουργό Μεταφορών, Νταλικέριδες από την Λαμία. Οι αυτοκινητιστές πληροφορήθηκαν ότι ο άνθρωπος που επί θητείας του ξεκίνησε το άνοιγμα του επαγγέλματός τους βρίσκεται στην Λαμία και επιχείρησαν να τον εγκλωβίσουν στο ξενοδοχείο Φθία, όπου παραχωρούσε συνέντευξη τύπου εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Η μυστικότητα που τηρήθηκε ωστόσο γύρω από την επίσκεψη του Υπουργού βοήθησε ώστε να αποφευχθούν παρατράγουδα ή και επεισόδια. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι πληροφορήθηκαν μία ώρα πριν τον τόπο συνάντησης με τον Υπουργό. Οι αυτοκινητιστές, ωστόσο, κατάφεραν να κατεβάσουν τον Δημήτρη Ρέπα από το γιοταχή στο οποίο επέβαινε σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο και πριν αναχωρήσει για Αθήνα και να έχουν μία μικρή συνάντηση μαζί του. Στο σημείο πρόλαβαν να σπεύσουν 3 φορτηγά και μία ομάδα περίπου 10 ατόμων. Η κινητοποίηση δεν ήταν του μεγέθους που επιθυμούσαν οι Νταλικέριδες, μπορεί να μην πρόλαβαν ούτε τα πανό να ξεδιπλώσουν, δήλωσαν όμως ικανοποιημένοι που κατάφεραν έστω αυτή την ολιγόλεπτη διαμαρτυρία. Να μας πει 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αν είδε αυτός μια διαφορά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιατί τότε υπερασπιζόταν ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματος θα φέρει μείωση σε όλα και στα τρόφιμα ακόμα. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης της Ελλάδος, δεν έχω δει καμία μείωση σε κανένα ράφι κανενός σούπερ μάρκετ. Αυτός πώς 2 χρόνια πριν υπερασπιζόταν ότι ανοίγοντας το επάγγελμα το δικό μας θα πέσουν οι τιμές. Και ότι αν είναι γνώστης ότι οι περισσότεροι αυτοκινητιστές Έλληνες έχουν ξεκινήσει και δημιουργούν εταιρείες στη Βουλγαρία, χάνοντας πολλά έσοδα του δημόσιου, του ελληνικού δημόσιου. Τι σας απάντησε? Τι σας είπε, σας είπε κάτι? Ναι, κάτι μας είπε. Δηλαδή? Είναι σαν αυτό που είπε ο Πάγκαλος στη Βουλή απ' έξω. Να το πω. Σχεδόν κάτι τέτοιο μας είπε. Δηλαδή? Όποιος, ο νοών νοήτο. Θέλει να μας μεταφέρετε ακριβώς τι σας είπε? Ακριβώς δεν έχω το. Μας είπε ότι υπερασπίστηκε κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα της Ελλάδος, γιατί ήταν εντολή της Τρόικας. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα εντολή της Τρόικας και συμφέροντα της Ελλάδος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης είπε ότι υπερασπίστηκε να μείνει το επάγγελμα ανοιχτό για 3 χρόνια. Δηλαδή να έχουμε την τριετή περίοδο χάρη του, ας την πούμε έτσι. Αλλά δυστυχώς, λέει ο κύριος Βορύδης, τώρα την έκανε μηδενική. Δυστυχώς. Ναι, ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Ρακούσης, που ήταν του ιδίου κόμματος, που ξεκίνησε από αυτόν, δεν τον αναφέραμε καθόλου. Εσείς πληροφορηθήκατε ότι θα είναι εδώ ο κύριος Ρέπας και αποφασίστηκε? Δυστυχώς το πληροφορηθήκαμε 5 λεπτά πριν τελειώσει η συγκέντρωση. Έπρεπε να το ξέρουμε τουλάχιστον 2-3 ώρες νωρίτερα, να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι. Σαφέστα, δεν το συζητάμε. Και οργανωμένοι και πιο κινητοποιημένοι. Όπως? Νομίζω ότι πρέπει να φάνε ξύλο για να καταλάβουν. Πρέπει να αρχίσουν να τρώνε ξύλο για να καταλάβουν. Έχει το θράσος και ήρθε εδώ να κάνει τι? Να κάνει τι? Τη γλίτωσε δηλαδή στην ουσία από τους Νταλικέριδες. Τη γλίτωσε. Δεν το μάθατε γέρο. Τη γλίτωσε σήμερα, θα τη γλιτώσει αύριο, κάποια στιγμή δεν θα τη γλιτώσει κανείς. Λίγη ώρα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο σημερινός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αρνούνταν ότι ο τόπος και ο χρόνος της επίσκεψής του κρατούνταν μυστικός προς αποφυγή επεισοδίων. Επαναλαμβάνω, κρίθηκε σήμερα το πρωί. Χθες το βράδυ το συζητήσαμε, σήμερα το πρωί κρίθηκε. Απολογούμε γι' αυτό, για την όποια ταξία υπήρχε. Θα ερχόμουν αύριο, αν είχα άλλο πρόγραμμα σήμερα, γιατί ήθελα στη Λαμία να έρθω εγώ. Δεν ήθελα να έρθει άλλος. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα την επικοινωνία μας με την κοινωνία, πρέπει να σας πω ότι θα ήμουν εύχερος να κάνουμε αυτή την συζήτηση και αυτή την βόλτα, αν θέλετε, αλλά και εσείς θα δεσμευτείτε να ασκήσετε κριτική με σχόλια, σωστά σχόλια, για τη στάση όλων εκείνων που θα επιδείξουν τη δημοκρατική συμπεριφορά. Θα τους δείξετε, θα τους καυτηριάσετε και θα τους απαξιώσετε. Αν το κάνετε αυτό, να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δημοκράτες, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επικρατήσουν ο νόμος της ζούγκλας, αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιον που λέει την άποψή του προσπαθούν να τον φημώσουν και δεν του επιτρέπουν να πει την άποψή του, είμαι μαζί σας. Όταν όμως κολακεύουμε αυτά τα φαινόμενα, θέλω να σκεφτείτε το εξής. Αν αυτός που είναι θήτης κάποια στιγμή γίνει θύμα. Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι αυτό φοβόμαστε, κάποιο μικρό επεισόδιο. Δεν είναι αυτό. Απλά μας λυπεί, σας το λέω, μας λυπεί αυτή η γενικευμένη απαξίωση που επιτέλους πρέπει να προβληματίσει κάποιους γιατί γίνεται. Έτσι κι αλλιώς κοινοβουλευτισμός θα υπάρχει, αν θέλουμε δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κόμματα. Ας επιλέξει ο ελληνικός λαός κάποια άλλα κόμματα, κάποιους άλλους πολιτικούς. Δεν τον εμπόδισε κανείς.